Καλησπέρα, Χρυσάφε. Προς τι η παρέμβαση? Μια παρέμβαση δεν έχει σχέση με αυτά, απλώς μια παρέμβαση σε σχέση με τον πρόεδρο της ΚΟΠΟ, κ. Κωνσταντίνο Κουτσοκούνη, που πρέπει να του απαντήσω σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν βγει τη δημοσιότητα και έχουν μείνει αναπάντητα. Ο κ. Κουτσοκούνης έχει είπε επανελειμμένα ότι ανήκουμε στο ίδιο στρατόπεδο. Εγώ να του αναφέρω ότι αν επιθυμεί αυτός να έρθει να ενταχθεί στο δικό μου στρατόπεδο, καλώς να ορίσει. Γιατί έτσι θα συνταχθεί μαζί μου που θέλω να καθαρίσω και με κάποιους άλλους το ποδόσφαιρο από την αναξιοπιστία, την αδικία, τη βρωμιά και τη δυσοδεία. Για την ώρα λοιπόν, ο πρόεδρος της ΚΟΠ παραμένει σε έναν αντίπαλο στρατόπεδο μαζί με τους άλλους συνειδηπόρους. Πέρα... οι οποίοι επιδιώκουν αυτήν τη βρωμιά. Πέρα από τις γενικότητες και τις κατηγορίες, κύριε Παναγή, επειδή αυτή είναι μια από τις συνομιλίες που φαίνεται να κινείται στο ίδιο επίπεδο με τα όσα θεωρητικά φαίνεται να καταθέσατε κι εσείς στις ανακριτικές αρχές, έτσι. Μάλιστα. Αφορά μόνο αυτές τις μικρές ηλικίες αυτού του είδους η συμπεριφορά? Όχι, όχι. Να είστε σίγουροι πως δεν αφορούν μόνο τις μικρές ηλικίες οι συμπεριφορές. Εδώ γίνεται διαπαιδαγώγηση των διαιτητών για το πώς θα συμπεριφερθούν στη συνέχεια. Απλώς να με αφήσεις να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ, ξύχανστε. Και να του αναφέρω τον κύριο Κουτσοκούνη, γιατί έχει προβεί σε κάποιες, όπως είπα, δηλώσεις, να του πω ότι δεν είμαστε ούτε βλάκες αλλά ούτε και αδαείς. Διότι οι ορισμοί των διαιτητών των τελευταίων αγωνιστικών, και ιδιαίτερα μετά τις καταγγελίες μου, γίνονται με έναν τρόπο εκδικητικών και προειδοποιητικών για κάποια άτομα, τα οποία έχουν ανοίξει ίσως το στόμα του, και φαίνεται ότι ο κύριος Κουτσοκούνης θέλει να τους κλείσει το στόμα. Μισό λεπτά, γιατί ήμουν έτοιμος να σας διακόψω και να σας πω ότι αυτό που κάνετε είναι ίσως συζήτηση που θα έπρεπε να κάνετε στο μέσο όπου έγιναν οι καταγγελίες Κουτσοκούνη. Μου καταγγέλλετε όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο τώρα. Μου λέτε δηλαδή ότι όσοι πήγαν να καταθέσουν μετά που καταθέσατε εσείς βιώνουν μια εκδικητική στάση και ένα διορισμό εκδικητικό διαιτησιών από την ΚΟΠ. Αυτό μου καταγγέλλεται. Ακριβώς, Χρυσάφε, και με αφήσεις να ολοκληρώσω, θα σου το αποδείξω. Ο κύριος Κουτσοκούνης στο τελευταίο σεμινάριο διαιτητών της ΑΦΑ κατηγορίας είπε με απειλητικό τρόπο στον κύριο Λεόντιον Τράττον ότι έχει τόλια κλάδα την ουρά. Τι εννοεί με αυτήν την τοποθέτηση ο κύριος Κουτσοκούνης? Έχει πίσω την ακλάδα την ουρά. Εδώ να του υπενθυμίσω και την αναφορά του Ρέικβαρτ, που ανάφερε ότι του έδωσε εντολές ο κύριος Κουτσοκούνης, όπως εγώ προσωπικά δεν ορίζομαι σε αγώνες και με στήριξε στη β' κατηγορία. Αφήνω στην κρίση του καθενός των πρόεδρων της Ομοσπονδίας για το δικτατορικό του στυλ και ύφος. Μάλιστα. Και του υπόσχομαι ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Η Ομοσπονδία δεν του ανήκει, δεν ανήκει σε κανέναν Κουτσοκούνη, μα ούτε και σε κανέναν Παναγή. Ανήκει στους φύλαθλους της Κύπρου. Και από την άλλη, όλες οι κατηγορίες που εκτοξεύονται ένθεν και ένθεν θα πρέπει και να τεκμηριώνονται. Κύριε Παναγή, οφείλω να το υπογραμμίσω αυτό και να το υπενθυμίσω κιόλας. Ευχαριστώ. Σίγουρα, απλώς να το αναφέρω και κάτι τελευταίο, ότι στο τέλος θα δούμε που έχει ακλάδα την ουρά. Και βέβαια, θα ήταν καλύτερα αν η ακλάδα έβαζε την ουρά της στα σκέλια της με όσα συμβαίνουν και κατατροπώνουν το ποδόσφαιρό μας και να αφήσει τις κοινές δικαιολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Και να του αναφέρω ότι με τη δύναμη της εξουσίας συμπεριφέρονται μόνο πρασίδιλοι και δηλοί ανθρώποι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγή. Ευχαριστώ. Γυρίζουμε σελίδα. Πρώτη